Να καλημερίσω τον Μιχάλη τον Νικήτα, ο οποίος σίγουρα θα μας κάνει και αυτό τα δικά του σχόλια και έχει ήδη διαμορφώσει άποψη για τα μέτρα τα οποία πρέπει να μετρήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Να χρησιμοποιήσω ένα σχόλιο από το Facebook που έκανες πριν από λίγο, Μιχάλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα, μαύρη εβδομάδα. Εγώ θα αναφερθώ σε αυτό που είχε πει ο Πλάτωνας. Κάθε λαός είναι άξιος των ανθρώπων που τον κυβερνούν. Και θα αφιερώσω αυτό το μνημόνιο στους μουλοχτούς αριστερούς που εξανδραποδίζουν με αυτό το μνημόνιο όλους τους Έλληνες, 10 εκατομμύρια Έλληνες. Και επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στο ευρώ που κρατάνε από το 50 οι τράπεζες λόγω του σχεδίου Δίας, οι τράπεζες κλείσανε, κύριε Δελιγιάννη, γιατί δεν υπήρχε ρευστότητα. Μέγα ψέμα. Τεράστιο το ψέμα. Από χθες έχω χιλιάδες τηλεφωνήματα από αυτό που βρήκα. Εγώ δεν είμαι οικονομικός εισαγγελέας, αλλά μπορώ να βγάλω από το κέρατο του βοδιού ακόμα και ένα ψήλο που κρύβεται εκεί πέρα μέσα. Έτσι λοιπόν, όσοι ακούτε, προσέξτε τι θα σας πω, να ψάξετε να βρείτε πού είναι αποθηκευμένα τα 56 δισεκατομμύρια χρήματα τα οποία υπάρχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος. 56 παρακαλώ δισεκατομμύρια στο ταμείο της. Αυτά που λένε όλα είναι παραμύθια ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Λοιπόν, αν θέλετε να τα βρείτε είναι πάρα πολύ εύκολο. Βήμα-βήμα. Μπαίνετε σε ένα μπρόσγουερ, γράφετε στα Ελληνικά Τράπεζα της Ελλάδος. Αριστερά έχει μια γκρι στήλη και λέει στατιστικά στοιχεία. Το πατάμε. Ανοίγει μια άλλη στήλη πάλι αριστερά και λέει νομισματική και τραπεζική στατιστική. Το πατάμε και αυτό. Ανοίγει μια άλλη στήλη και πάμε κάτω-κάτω που λέει χαρτοφυλάκια επενδύσεων. Το πατάμε και αυτό. Μόλις το πατήσουμε αυτό, ανοίγει μια σελίδα και πηγαίνουμε εκεί που λέει ανάλυση χαρτοφυλακίων νομισματική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος. Πατάμε και ανοίγει ένα Excel. Σε αυτό το Excel λοιπόν, μέσα, φαίνονται εκεί που λέει λυπή τομής στον τελευταίο ισολογισμό Μάιος του 2015, του 2015, γιατί κάνει τριμηνιαίους ισολογισμούς η Τράπεζα της Ελλάδος, φαίνονται τα 56 δις 810 εκατομμύρια. Τα οποία είναι αποθηκευμένα στο χαρτοφυλάκιο, 38 δις στο Λουξεμβούργο και 18 είναι στην Αγγλία. Nice. Λοιπόν, αυτά είναι χρήματα κλεμμένα και είναι μέτοχοι τραπεζίτες και κυβερνώντες. Αυτά θέλανε να διασώσουν. Γι' αυτό δεν θέλανε το Brexit. Γιατί άμα υπήρχε Brexit, έτσι όπως αναφέρεται στη Σύμβαση Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε αυτά εδώ θα χανότανε. Δηλαδή αυτό που λέγαμε εμείς πάντοτε σαν ΕΠΑΜ, βάλτε έναν οικονομικό εισαγγελέα να δει αν υπάρχουν χρήματα και πού πήγαν τα χρήματα. Μάλιστα. Εγώ χωρίς να είμαι οικονομικός εισαγγελέας βρήκα 56 δισεκατομμύρια στο σιρτάρι της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτά είναι χρήματα της Τράπεζας της Ελλάδος ή των Ελλήνων. Είναι χρήματα από τις ανακεφαλοποιήσεις και από τα μαύρα χρήματα των ταμείων των κυβερνώντων. Δικά μας χρήματα λοιπόν. Δικά μας, δεν είναι κανενός, ούτε της Μέρκελ ούτε κανενός. Βάλε μια ανωτελεία. Όποιος θέλει να το διαπιστώσει αυτό, ας με πάρει τηλέφωνο, το έχετε το τηλέφωνο μου, να του το δώσετε, να κάτσει μπροστά στον υπολογιστή του, να του δώσει βήμα-βήμα τον ισολογισμό της Τράπεζας της Ελλάδος. Μας το είπες. Μας το είπες, αυτό μην το επαναλαμβάνεις. Πάω λίγο στο Μανώλη το Μαραγκό που θέλει να παρέμβει. Νομίζω είστε οι πρώτοι δύο που σχολιάζουν τοπικά εδώ μετά τα διαγγέλματα, τις ανακοινώσεις, μετά τη μακρά σύνοδο κορυφής, την ολοκλήρωσή της, τα αποτελέσματα που λίγο πολύ νομίζω και οι δυο σας τα είχατε προβλέψει. Μανώλη! Είμαι τσουφτερός. Ο Αλέξης Τσίπρας εξελίσσεται στον τρίτο κατά σειρά Τσολάκογλου. Οι κατοχικές κυβερνήσεις ήταν Τσολάκογλου, Λογοθετόπουλος και Ράλης. Χρονικά λοιπόν κατοκολουθίαν ο Αλέξης Τσίπρας έγινε Ιωάννης Ράλης. Ελπίζουμε ότι όπως τότε το 44 με τον Ράλη τέλειωσε η κατοχή, να τελειώσει και η κατοχή της πατρίδας. Θέλω να πω κάτι και απευθύνομαι στους ευρωλιγούριδες. Δηλαδή στα κομματόσκυλα, τους βολεμένους, τους μεγαλοκαταθέτες και τους κομπλεξικούς που ζουν το ευρωπαϊκό τους όνειρο επειδή έχουν παράδες. Το πάση θυσία στο ευρώ να το πληρώσετε εσείς. Όχι πάση θυσία όλων ημών θυσιάζοντας όλους εμάς. Εσείς να πληρώσετε τα νέα μέτρα που θέλατε παραμονή πάση θυσία στο ευρώ. Οι υπόλοιποι δεν έχουμε άλλο. Δεν μπορούμε άλλο. Οι φαντασιώσεις σας
και οι κομπλεξισμοί σας μας ήπιαν όλο το αίμα. Δεν υπάρχει άλλο. Επίσης ένα μήνυμα, κύριε Δελγιάννη, προς τους κουτοπώνυρους Έλληνες, τους Ελληνάρες, τους πατριώταρους, οι οποίοι έσπευσαν πατής με πατώσε να βγάλουν τα κεφάλαιά τους έξω και τις τελευταίες εβδομάδες. Μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε τα λεφτά σας. Τα λεφτά σας θα τα χάσετε πιο εύκολα και πιο γρήγορα βγάζοντάς τα έξω, διότι καραδοκεί ο ESM, για τον οποίο σας έχει αναλύσει ο κύριος Νικήτας καθώς ειδικός, όπως και ο Δημήτρης Καζάκης. Τα τελευταία του βίντεο των ημερών αυτών είναι ανατριχιαστικά του Καζάκη ως προς το τι είναι ο ESM και το τι γίνεται με την Ελλάδα και με τους δανειστές. Λοιπόν, θα σας τα πάρει ο ESM εν μια νυχτή και θα σας πει δεν υπάρχει πλέον υλικό χρήμα, υπάρχει άειλο ηλεκτρονικό χρήμα. Το νέο αίμα και το νέο θάνατο θα τον καταβάλουν οι ευρωλιγούριδες και αυτοί που έχουν. Ο κόσμος, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, το 80-85% δεν μπορεί πλέον. Έχει πεθάνει. Επίσης να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας φέρνει επιγκέρθη μια ψευδή άνοιξη πατριωτικής αξιοπρέπειας και ανάσας για τους Έλληνες, φέρνει τον απόλυτο θάνατο της Ελλάδας, φέρνει το ολοκαύτωμα, μη μας δουλεύει, μη μας θεωρεί ηλίθιους και γρεκύλους όπως είναι οι οπαδοί του και τα στελέχη του, λέγοντας ότι το Ταμείο Εγγυήσεων των 50 δισεκατομμυρίων μένει εδώ στην Ελλάδα, ανά πάσα στιγμή έναντι του χρέους το οποίο θανάσιμα και ανεξέλεγκτα θα διωγγώνεται, το κατάσχει ο ESM δια του ΤΑΙΠΕΔ και δια άλλων μεθόδων, όπως σας έχει επίσης αναλύσει ευρυθέστατα ο κύριος Μιχάλης Νικήτας πολλές φορές. Το χρέος μας, αντίσταση. Ο κάθε Έλληνας θεωρητικά και πρακτικά δικαιούται να αντιστεί ακόμη και με τη βία στα νέα μέτρα αυτά. Μανώλη. Διότι παραβιάζεται και το ελληνικό σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς συμβάσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εδώ έχουμε πλέον, όχι κύριε Δελγιάννη, προσέξατε μια ανατριχιαστική φράση. Τρία χρόνια, 16, 17 και 18. Ναι. Αυτά τα τρία χρόνια θα κάνουμε αυτά τα οποία τώρα αναμένεται να περάσουν από τη Βουλή και από τα υπόλοιπα κοινοβούλια. Τα προηγούμενα πέντε χρόνια διαφωνήσαμε σε τίποτα, δεν κάναμε ό,τι μας είπανε με τα σχέδια διάσωσης. Γιατί δεν διασωθήκαμε τα προηγούμενα πέντε χρόνια? Διότι ο στόχος ήταν η αρπαγή της χώρας. Και όπως λέει ο Δημήτρης Καζάκης, η κατάλυση του statehood, δηλαδή της ιδιότητος κράτους, της κρατικής υπόστασης της Ελλάδας, διότι τα γεράκια ετοιμάζονται να βουτήξουν τα γαμψά τους νύχια τα τελευταία και μεγάλα σημικά της πατρίδας, δηλαδή υποθαλάσσια ορυκτά ασύλληπτης αξίας όπως το όσμιο, πετρέλαιο, νικέλιο, τιτάνιο, χρυσός, φυσικό αέριο, παραλίες, νησιά. Κύριε Δελγιάννη, θα ακούσατε οι δανειστές να έχουν αναφέρει αυτό το Σαββατοκύριακο 3-4 φορές την αποτρόπαιη και φρικτή φράση «παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ανθρωπιστική βοήθεια παρεσχέθη στην Αϊτή. Θεωρούν την χώρα αυτή αφρικανική υποσαχάρια χώρα κατεστραμμένη, όπως η Γκάνα ας πούμε, όπως άλλες χώρες, και μαζί με τα νέα μέτρα θα προσφέρουν οι γενναιόψυχοι Ευρωπαίοι αν χρειαστεί και ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό έπρεπε να πει πάρα πολλά. Θα κλείσω δε την τοποθέτησή μου, η οποία εκ των πραγμάτων είναι και συναισθηματική και ψυχική και όχι μόνο νοητική, ότι το αίμα, η δυστυχία που θα συνεχίσουν και θα κορυφωθούν, οι θάνατοι, ο θάνατος των Ελλήνων, είναι στα κεφάλια αυτών που ψήφισαν «Ναι, μένουμε Ευρώπη, πάση θυσία», είναι στις πολιτικές ηγεσίες, είναι στους ευρωλιγούριδες και γρεκύλους οι οποίοι αποτελούν την άρχουσα πνευματική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική ελίτ της χώρας, οι οποίοι για μία ακόμη φορά θα θυσιάσουν τον ελληνικό λαό ώστε να παραμείνει ζωντανό το ευρωπαϊκό τους, όχι μας, το ευρωπαϊκό τους όνειρο.
Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ την αγάπη μου και να είσαι καλά. Σας. Καλημέρα. Καλημέρα. 25, 10, 23, 23, 22. Αφήστε λίγο αυτή τη γραμμή ελεύθερη. Όποιος θέλει να παρέμβει και φυσικά να πει τη γνώμη του για την ολοκλήρωση τη συμφωνία και τις επόμενες κρίσιμες ώρες εντός Βουλής, όταν θα κληθούν οι ΣΥΡΙΖΕΙ να μιλήσουν για το Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας, για τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρθουν, που όπως τα χαρακτήρισε και ο ίδιος ο Τσίπρας είναι ηφαισιακά. Πάνε οι κόκκινες γραμμές της Θεσσαλονίκης, πάνε τα περί διαπραγμάτευσης σκληρής που το 62% ήθελε υπέρ του ελληνικού λαού. Για να δούμε λοιπόν τι θα υποθεί εντός Βουλής και αν θα περάσουν όλα αυτά και ποιος θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, Μιχάλη Νικήτα, την επόμενη μέρα. Μπροστά σε αυτή την παράδοση άνευ όρων που έκανε ο Τσίπρας, επειδή είπε ο Μανώλης προηγουμένως για Τσολάκογλου, για μένα η παράδοση του Τσολάκογλου στους Γερμανούς φαντάζει σαν παιδική χαρά. Και επειδή αναφέρθηκε και η Μέρκελ και όλοι αναφερθήκανε που άκουγα τώρα στις ειδήσεις, άκουγα για ένα ταμείο που θα δημιουργηθεί, το οποίο αντί να εδρεύει στο Λουξεμβούργο, θα εδρεύει εδώ στην Ελλάδα, αλλά θα διοικείται, προσέξτε, θα διοικείται από Γερμανούς. Και μίλησε η Μέρκελ για αποπολιτικοποίηση του κράτους. Δηλαδή θα μπουν στο κράτος ιδιώτες. Αυτοί θα τα κανονίζουν όλα. Όλοι οι άλλοι στα σπίτια σας, παιδιά. Τώρα, να πω τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το ταμείο. Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο Σόιμπλε αυτός εδώ, και ο άλλος ο αντικαγκελάριος, ο Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, ο ένας είναι πρόεδρος και ο δεύτερος είναι αντιπρόεδρος μιας τράπεζας, η οποία ονομάζεται Γερμανική Τράπεζα, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο, η οποία ονομάζεται KF. Αυτή η τράπεζα λοιπόν είναι αυτή η συγκεκριμένη τράπεζα που δημιούργησε ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε πολιτικούς, δωροδοκίες δηλαδή, για τις οποίες κατηγορήθηκε και ο Σόιμπλε και ο Γιούνκερ. Αλλά ο Γιούνκερ μετά τον βάλανε στο πρόεδρος της Κομισιόν και έτσι πήρε την ισόβια ασυλία. Αυτή λοιπόν η τράπεζα έχει δημιουργήσει μια offshore εταιρεία, εκεί που θέλουν να δώσουν τώρα τα 50 δις. Πώς λέγεται αυτή η offshore εταιρεία? Λέγεται IFG. Τα αρχικά της. Κανονικά λέγεται Instituto for Ground. Προσέξτε, το Δεκέμβριο του 2014 που ιδρύθηκε αυτός ο μηχανισμός, αυτή η offshore εταιρεία που ανήκει στην KfW, τη Γερμανική Τράπεζα, έκανε μια σύσκεψη στην οποία πήρανε μέρος ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Σταύρος Λεκάκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Eurobank Χρήστος Μεγάλου. Παρέστησαν οι Υπουργοί Οικονομικών Κίκας Καρδούβελης, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νότης Μηταράκης, ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης και ο Γενικός Γραμματέας του ΙΠΑΝ Πάτροκλος Γεωργιάδης. Αυτή η εταιρεία λοιπόν υπάρχει. Τώρα, αν αυτή η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα με Γερμανούς ελεκτές ή με Γερμανό διοικητή και θα πάνε τα 50 δις που λένε αυτοί. Ποια είναι τα 50 δις? Έχει εδώ και καιρό που το φωνάζω και το έχω γράψει ότι αυτό που θέλουν, και το είπανε και είναι και φρασίδατοι οι Γερμανοί, το είπε και ο Σόιμπλε. Τι θέλουμε? Θέλουμε βραχονισίδες. Ακούει και ο Έλληνας βραχονισίδες και λέει, έλα μωρέ τώρα βραχονισίδες, σιγά και τι θα τους κάνουμε, ας τις πάρουν οι Γερμανοί. Ακούστε παιδιά, οι Γερμανοί τις θέλουν τις βραχονισίδες για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι οι βραχονισίδες, επειδή είναι ακατοίκητες, δεν έχουν υγεία λίτιδα ζώνη. Σύμφωνα λοιπόν με το δίκαιο της θάλασσας, αυτός που κατέχει τον αιγιαλό, αυτός διεκδικεί και παίρνει στην κατοχή του και την κυριότητά του την εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας, γιατί ο αιγιαλός είναι το όριο που καθορίζει την υφαλοκρηπίδα. Υπάρχουν λοιπόν νησιά τα οποία, επειδή δεν έχουν αιγιαλίτιδα ζώνη, κάθονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα. Πάνε από την πίσω πόρτα δηλαδή να μας πάρουν τους υδρογονάνθρακες. Και κακώς που άκουσα που είπε, αναφέρθηκε σε κάποιον κύριο Φράγκο, ο κύριος από την πέρα μου, ότι είναι 1,8 δις, κάτι, 3, κάτι τέτοια. 13 είναι. Είναι επίσημη εκτίμηση ενός οργανισμού που αποτυπώνει τα αποθεματικά υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου της Αμερικής. Λοιπόν, 13 είναι όλα αυτά. Μάλιστα. Αυτά θέλουν. Μιχάλη, πώς θα πάει αυτό τώρα στη Βουλή μέσα να ψηφιστεί? Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Ψηφίζουν όλοι οι άλλοι. Μα, συγγνώμη, δηλαδή ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί?
Και είπαμε και ναι και όχι. Πήγαμε δηλαδή το ναι, έτσι όπως το είπαν αυτοί, είναι ναι, θέλω να μείνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι είναι, δεν θέλω να βγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Θα το ψηφίσουν αυτοί. Και δεν θα μιλάνε μετά για, ξέρεις, δεν τη χάσαμε τη δεδηλωμένη, γιατί έχουμε 250 ψήφους, ρε παιδιά, να πούμε, το κοινοβούλιο. Τι λέτε, ρε παιδιά. Δηλαδή εμείς πήρατε και νεκραναστήσατε τα ζόμπι της πολιτικής που μας έφεραν εδώ. Γιατί, για να ψηφίζουν αυτά που τους λένε οι θεσμοί. Ποια θεσμοί, αυτή είναι εσμοί. Θα έχει απώλειες από σήμερα ο Αλέξης ο Τσίπρας, δηλαδή τις επόμενες ώρες, επειδή εδώ στο Νεάπολη στο ρεπορτάζ τρέχει και έχουμε μιλήσει λιγάκι, μπορεί να τραβάμε λιγάκι και κάποια πράγματα με το σκεπτικό ότι είστε λίγο παρορμητικοί εδώ οι σχολιαστές και βγάζετε λίγο παραπάνω και το συνέστημα μέσα στην πολιτική, το οποίο δεν ταιριάζει, έτσι μας λένε. Από την άλλη πλευρά όμως, να καταγράψουμε κάτω έτσι ρεαλιστικά το ότι υπάρχουν υπουργοί τώρα που είπαν παρόν τις προάλλες και αυτοί οι υπουργοί θα εφαρμόσουν αυτή τη συμφωνία. Υπάρχει και η πρόεδρος της Βουλής, η οποία και αυτή δεν προείδρευσε και η οποία και αυτή είπε παρόν. Υπάρχουν βουλευτές όπως εδώ, οι δικοί μας, ο Ηλίας ο Ιωαννίδης, η Αλεξάνδρα η Τσανάκα, η οποία είπαν ναι, ναι, αλλά για να μην πέσει η κυβέρνηση. Όχι, α, για... ωραία, να μην πέσει η κυβέρνηση. Όχι για να περάσει η συμφωνία. Ορίστε, ρε παιδιά, ναι. Μπράβο σας. Αυτοί, μπράβο, αυτοί όλοι, κύριε Μιχάλη Νικήτα, έχουν λόγο ύπαρξης τώρα μέσα στην κυβέρνηση ή θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό άμεσα ο Πρωθυπουργός? Μπορεί να κάνει έναν ανασχηματισμό, να βάλει και να δώσει και κανένα υπουργείο στο Βενιζέλο. Αυτός περιμένει να πάρει κανένα υπουργείο. Δεν είναι. Αλλά επειδή άκουσα. Μπορείτε και δηλαδή να δείτε μια κυβέρνηση με Βενιζέλο μέσα και με έχει, Θεοδωράκη από αυτό, και με Πρωθυπουργό το Τσίπρα? Το βλέπετε ρεαλιστικό? Μπορεί μα, να πει. Πού θες να ξέρω εγώ. Μπορεί να πει και κάνει στον Καζάκη, έλα και εσύ να βοηθήσεις και να πάει και, και ο Δημήτρης ο Καζάκης. Είναι τον κόρφο του μόλις τους ακούει αυτούς. Τον κόρφο του φτύνει μόλις τους ακούει. Είναι δυνατόν? Και άκουσα και τη Μέρκελ που είπε το πρώτο που πρέπει να ψηφιστεί είναι αλλαγή του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Είναι αυτό το νομοσχέδιο που πήγαν να φέρουν τότε στη Βουλή ο Σαχλαμαράς και έγινε χαμός. Και απεργήσαν όλοι οι δικηγόροι. Ξέρετε τι σημαίνει αλλαγή του κώδικα ποινικής δικονομίας? Άλλαζουν τα πάντα. Πάβει να υπάρχει το αυτεξίδιο. Ναι, τώρα ένα λεπτάκι. Αυτά ο Τσίπρας θα τα περάσει με την ισχυρή πλειοψηφία που έχει με τα υπόλοιπα κόμματα μέσα? Έλε, άλλο ψηφίζεις και άλλο σου βγαίνει. Εντάξει, δεν είναι. Αυτό, δεν είναι. Αυτό θα κάνει. Μα τι θα κάνει? Θα μπορέσει να σταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ κατά αυτόν τον τρόπο? Μα θα περάσει ο λαός από πάνω του, είναι δυνατόν? Δηλαδή, είναι πρόσφατα όλα. Τώρα εγώ σας ρωτάω, κάνω και ερωτήματα τα οποία πρέπει να τα θέσουμε, γιατί δεν πρέπει να χάνουμε λίγο τη μνήμη, τη συλλογική, τη κοινή λογική. Είναι πρόσφατο το όχι. Το όχι ο λαός το είπε για μια καλύτερη συμφωνία εντός ευρώ. Και αυτοί το ερμηνεύσανε, όχι δεν θέλω να βγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν ερμηνεύσανε οι ΣΥΡΙΖΕΙ? Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όταν πας δηλαδή εκεί, και όταν πρώτα απ' όλα, όταν επιτρέπεις στον Στουρνάρα να κλείσει, παρακαλώ, να κλείσει τις τράπεζες, γιατί ο Στουρνάρας ξεκίνησε και το κλείσε. Όταν ξεκινάς να κάνουν holiday bank και εγώ απλώς ο Νικήτας, ένα μυρμηγκάκι μικρό, βρήκα τα 56 δισεκατομμύρια που έχει στο ταμείο της η Τράπεζα της Ελλάδος και κάθεσαι και μου λες ότι πρέπει να γίνει ανακεφαλαιοποίηση με 25 δις. Τι να σου πω εγώ, φίλε μου. Εγώ πιστεύω τότε ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα μέσα που είναι στη Βουλή έχουν δικά τους κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία τα διαχειρίζεται με ομόλογα. Ό,τι φάγαμαν, παιδιά, πάρτε τα τώρα, κάντε τα ομόλογα και στείλτε τα Λουξεμβούργο και Αγγλία, στο City δηλαδή, για να έχουμε δίπορτο. Δηλαδή, εάν καταρρεύσει το ευρώ, να έχουμε τα από εκεί την... αυτά τα ομόλογα, να σας πω και κάτι. Πριν πάμε τώρα άλλο σε οικονομική ανάλυση, να πάμε λίγο στο πολιτικό θέμα. Ο Τσίπρας θα πρέπει να ζητήσει παραιτήσεις, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε ούτε παραίτηση Λαφαζάνη, ούτε Στρατούλη, ούτε Ζωής Κωνσταντοπούλου, ούτε των βουλευτών που είπαν ναι, αλλά για να μην πέσει η κυβέρνηση και όχι ναι στα ηφαισιακά μέτρα. Εδώ υπάρχει ζήτημα, γιατί έχουν υπογράψει κιόλας όλοι οι βουλευτές ότι σε περίπτωση που διαφωνούν με την κυβέρνηση παραδίδουν έδρες. Ναι, είναι το σύμφωνο. Άρα να ετοιμάζεται από εδώ ο κύριος Μορφίδης, να ετοιμάζονται από εδώ ο κύριος Στασόγλου από τη Χρυσούπολη. Θα πρέπει να δούμε αλλαγές. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, αν τη ζητηθεί παραίτηση, θα τη δώσει έτσι χαλαρά? Αν τη ζητηθεί, δεν θα παραιτηθώ. Όχι, μάλλον δεν είπε έτσι.
και να μου ζητηθεί η παρέτησή μου, εγώ δεν παρετούμε. Αυτό που το είπε. Που το είπε χθες το βράδυ. Και είναι, είναι και, και μάλιστα είναι πού, και πού, είναι στην κρατική. Το οποίο ανέβηκε πού και το είναι είπε. Και ηχητικό και οπτικό. Πού το ακούσατε αυτό εσείς? Μα είναι ανεβασμένο από την ομιλία της. Έχω όλη την ομιλία της ανεβασμένη. Η οποία είπε και να μου ζητηθεί, εγώ δεν παρετούμε. Καταρχάς, χθες το βράδυ δεν είχαμε ολομέλεια της Βουλής. Αυτή που είχαμε προχθές. Τη προχθεσινή. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Εγώ πάντως δεν είδα κάτι τέτοιο, αν και την παρακολούθησα την ομιλία της. Θα το απομονώσω και θα το στείλω στο Facebook. Δηλαδή τώρα, αυτές τις μέρες, η κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα την παίρνει, δηλαδή ο παπάς, την παίρνουν οι υπόλοιποι, ο Δραγασάκης και άλλοι. Πρέπει να περάσει αυτά τα 6 συν 6, τα κατεπήγοντα μέχρι τη Δετάρτη, τα οποία περιμένουν οι εταίροι μας για να προχωρήσουν και να συνεχίσουν τη συμφωνία. Αυτά η κυρία Κωνσταντοπούλου θα προεδρεύσει για όλα αυτά? Κανένας δεν ξέρει τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε πάρα πολύ γρήγορα εξελίξεις. Θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Ραγδαίες εξελίξεις. Πιστεύω ότι μπορεί να φτάσουμε και στο σημείο παρέτησης της Βουλής. Διάλυση. Όχι, διάλυση. Κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή. Δεν θα μπορέσει να σταθεί ο Τσίπρας, αυτό μου λες τώρα. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει λίστα. Πέρασαν οι 6 μήνες. Στους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησης περνά στο νομοσχέδιο για λίστα. Οπότε λίστα δεν υπάρχει. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορείς κάποιον που είναι σήμερα βουλευτής με τις τοπικές οργανώσεις να μην του δώσει το δικαίωμα να πάρει μέρος σε ενδεχόμενες νέες εκλογές. Αλλά όμως ρωτώ εγώ, το 61,3 του λαού που ψήφισε όχι στη λιτότητα, ένα τεράστιο όχι, εάν θα γίνουν εκλογές, πού θα πάει αυτός ο κόσμος? Ρωτήσατε? Εδώ έχει παγιωθεί στον ελληνικό λαό ένα 61,3 το οποίο είναι χωρίς ιδεολογική μπούργα επάνω του. Απελευθερώθηκε το 61,3. Πού θα πάει αυτό το 61,3? Γι' αυτό λέω ότι θα μπουν πολλά κόμματα μέσα, τα οποία θα είναι καθαρά αντιμνημονιακά, θα τραβήξουν τον κόσμο κοντά του. Δηλαδή δεν θα πάει να κοιμηθεί ο Πρωθυπουργός, τώρα θα πρέπει να κινηθεί προκειμένου να εξηγήσει τα ανεξήγητα στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Και φυσικά στα πρωτοκλασάτα στελέχη του στα Υπουργεία, γιατί όλα αυτά τα οποία θα ψηφιστούν τώρα μέχρι την Τετάρτη, νομίζω ο κύριος Λαφαζάνης και ο κύριος Στρατούλης έχουν και αρμοδιότητες επί των Υπουργείων, επί των χαρτοφυλακίων που έχουν. Τα πέτα χαρτοφυλάκια που σας είπα εγώ, που είναι 56 δισεκατομμύρια, εκεί μέσα είναι και του Λαφαζάνη και του Παπαδημούλη. Του Λαφαζάνη δεν ξέρω. Ναι, αυτά τώρα τα γνωρίζει ο κύριος Λαφαζάνης. Εκεί μέσα είναι. Εντάξει, ο Τσακαλώτος δεν διαφωνεί. Διαφωνεί ο Στρατούλης και ο Λαφαζάνης. Ο Τσακαλώτος συμφωνεί. Δεν έχει πρόβλημα. Συμφωνεί. Ο Τσακαλώτος ερωτήθηκε στη Βουλή για αυτά που είχε ζητήσει. Συμφωνεί ο Τσουκαλάς. Μην μου βάζετε καινούργια πρόσωπα τώρα μέσα. Είναι και αυτός μέσα. Όχι, δεν είπε παρόν ο κύριος Τσουκαλάς. Είναι και αυτός όμως μέσα. Δεν είπε παρόν, κύριε Νικήτα, μην μπερδεύεστε. Εγώ θέλω να ξέρω τα χαρτοφυλάκια αυτά τώρα που υπάρχουν σε υπουργούς που είπαν παρόν πριν από 24 ώρα. Αυτοί οι υπουργοί τι κάνουν τώρα? Ετοιμάζουν Αντάρτικο, ετοιμάζουν νέο ΣΥΡΙΖΑ, θα διασπαστεί, τι θα γίνει? Παίζει και αυτό σαν ενδεχόμενο, έτσι, δηλαδή να φύγει από μόνη της η Κωνσταντοπούλου και να γίνει μια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να παραδώσουν έδρες. Μπορεί και να μην παραδώσουν έδρες, έχει περάσει αυτό το εξάμεινο που σας είπα για τις... για τις λίστες, οπότε υπάρχει και... Και αυτή... τι θα έχουμε λοιπόν, τι μόρφωμα θα μας, τι μόρφωμα θα μας διοικεί δηλαδή, τι μόρφωμα θα μας διοικεί? Ούτως ή άλλως έχει κάνει μία δήλωση του στον μπλόκο Αλαβάνος και είπε ότι έφυγα και λυπάμαι για αυτό το μόρφωμα, και εννοούσε το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί περί μόρφωματος δεν είναι τίποτα, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Αυτό είναι ένα ΠΑΣΟΚ με τουρνούμαλη φατούρα. Πάντως ο Τσίπρας, τον ακούσαμε πριν από λίγο ζωντανά από τις Βρυξέλλες, θα προσπαθήσει να βάλει το μαξιλάρι του αναπτυξιακού πακέτου των 35 δις, της πιθανής αναδιάρθρωσης του χρέους, ναι. Και θα προσπαθήσει να πατήσει στο γεγονός ότι κάποιοι είχαν ήδη το Brexit πρώτων πυλών και την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Αυτά νομίζω τα δύο τελευταία δεν μπορεί να επιχαίρει, γιατί έπρεπε ήδη να τα γνωρίζει. Και επειδή να κινείται με σοβαρότητα στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Αλλά επαναλαμβάνω, το 62% δεν είναι μπερδεμένο τώρα. Η συμφωνία αυτή είναι καλύτερη από αυτή που είχαμε στο τραπέζι? Είναι χειρότερη και πολύ πιο επώδυνη. Συνεπώς πώς θα αντιδράσει ο λαός τώρα αυτό που γίνεται?
κύριε Δελεγιάννη, αν ο λαός δεν έχει καταλάβει ότι η Ευρωζώνη ήδη έχει διαλυθεί, αλλά δεν τις το έχουν πει ακόμα, εγώ τι να κάνω, να γίνω τραυματιοφορέας της νοημοσύνης του καθενός. Είναι ήδη διαλυμένη η Ευρωζώνη. Βέβαια του καταλογίζω του Τσίπρα το θετικό ότι αυτός τη διέλυσε. Εντάξει. Τώρα πάει να διαλύσει και την Ελλάδα. Γιατί αυτά τα μέτρα που ομολογεί ο ίδιος ότι είναι ηφαισιακά μέτρα είναι χειρότερα από αυτά που έφεραν ή που μας έφεραν οι Σαμαροβενιζέλη. Χειρότερα από του ΓΑΠ. Πολύ χειρότερα. Το λένε και οι ίδιοι μεταξύ τους. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος ότι θα είναι ηφαισιακά μέτρα, ότι θα είναι χειρότερα. Και θα πάρουν 83 δις, έτσι, για τρία χρόνια. Προσθέστε τι χρωστάμε να δείτε. 79 δις χρωστάμε. Μα δεν έγινε καμία αναφορά στα προηγούμενα 5 χρόνια. Στις κακές συνταγές του μνημονίου. Τα ίδια πρόσωπα, Τούσκ, Γιούνκερ, Ντάισεμπλουμ, Μέρκελ, Ολάντ, όλοι αυτοί που πρωταγωνιστούν και τους ακούμε τώρα να μας λένε ξανά για τα επόμενα τρία χρόνια θα κάνετε αυτά και θα πάρετε αυτά και ευελπιστούμε στην ανάπτυξη. Τα πρώτα 5 χρόνια μας έλεγαν ακριβώς τα ίδια πράγματα χωρίς πολύ μεγάλες διαφωνίες από τις τότε κυβερνήσεις. Τα οποία όμως αυτά που μας συνταγογραφούσαν, εμείς τα ακολουθούσαμε, παίρναμε κανονικά τα μέτρα. Ένα πολύ μεγάλο μέρος και ο λαός πλήρωνε. Αυτά τα μέτρα βυθιζότανε, αλλά αυτή η ανάπτυξη δεν ήρθε τα προηγούμενα 5 χρόνια. Λοιπόν, συν 3 πάω στα 8. Αν πάμε στα 8 και δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ξανά, υπογράφουμε κάνα τριετές, πενταετές, πάμε στα 10, στα 13. Πού πάει η χώρα κατά αυτόν τον τρόπο? Απικία χρέους. Αλλά εγώ ήθελα να επισημάνω ότι όλα αυτά που έγιναν από το Σόιμπλε έγιναν κατά παράβαση τη Σύμβαση Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή παραβιάστηκε το άρθρο 123 και το άρθρο 124. Ποιος θα κάτσει να διαβάσει τη Σύμβαση Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν είναι τίποτα, μπορείτε να το βρείτε. Σίγμα, λάμδα και δύο έψιλον. Στα ελληνικά. Γράψτε, PDF είναι, ανοίξτε το να διαβάσετε τι παραβίαση έχουν κάνει. Και εκεί μέσα θα δείτε ότι ένα κράτος το οποίο αποφασίζει να φύγει από αυτό το κλειστό κλαμπ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση το άρθρο 50 της συγκεκριμένης σύμβασης, δεν ισχύει καμία υποχρέωση που δημιουργήθηκε εντός ευρώ. Σβήνονται όλα. Δηλαδή έτσι και κάναμε Brexit, σβήνονταν όλα. Και τους έμενε μετά ένα χρέος, μια φούσκα, μια ατομική βόμβα. Πάντως εσύ ψήφισες ΣΥΡΙΖΑ, δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, στήριξες και το όχι. Και από ό,τι σε βλέπω, ενώ εντάξει, εσύ το έχεις μελετήσει, είσαι καταρτισμένος αντιρρησίας εκεί κατά των Ευρωπαίων και των Γερμανών, έτσι όπως συμπεριφέρονται. Αλλά ο απλός πολίτης, ο απλός ψηφοφόρος, αυτός που εμπιστεύθηκε το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι σήμερα με αυτά που ακούει, εδώ και κάποια λεπτά που έχουν ήδη βγει οι πρώτες ανακοινώσεις, είναι πολύ ιδιαίτερα προβληματισμένος για την επόμενη μέρα που ξημερώνει στη χώρα και για τα επόμενα τρία χρόνια, στα οποία είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα πληρώσουν οι πλούσιοι, αλλά κρατάμε όλοι μας μια άνω τελεία στο πώς θα τα καταφέρει. Γιατί τι είπε η Μέρκελ? Είπε ότι θα συμπεριληφθούν μέσα στην αδιάρθρωση και τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών. Κάπως έτσι. Είναι μηδέν οι τράπεζες. Εντάξει, νομίζω είναι η Ευρώπη των λαών, κύριε Νικήτα, όχι η Ευρώπη των τραπεζών. Αν καθίσουν κάτω και πούνε θα δώσουμε 80 στο λαό, τον ελληνικό, στην ανάπτυξή του, και θα δώσουμε και τα 20-30 στις τράπεζες και στην ανακεφαλαιοποίησή τους. Αλλά πάντα το γενναίο ποσό δίδεται στις τράπεζες, στους τραπεζίτες, δεν δίδεται στο λαό. Και το ζήσαμε και τα προηγούμενα 5 χρόνια με τις στρόφιγγες που όλοι, Παπανδρέου, Παπαδήμος, Βενιζέλος, Σαμαράς, όλοι κάνανε κλήσεις να ανοίξουν οι στρόφιγγες των τραπεζών, οι οποίες δεν άνοιγαν ποτέ. Περικλής Αμπεριάδης, να ακούσω τις πρώτες δηλώσεις του γιατρού και του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ και του Δημοτικού Συμβούλου στον ΕΣΤΟ, να δούμε πώς αντιδρά με όλα αυτά τα οποία μετά από 17 ώρες ανακοινώθηκαν. Σας δύσκολα βρίσκω στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε. Είναι όλοι... Γιατί όταν υπερασπίζεις κόκκινες γραμμές και αρχές και όχι ξανά στο λαό φυσιακά μέτρα, δεν μπορείς να τα σερβίρεις τώρα και να λες τον έσωσα από την κατάρρευση των τραπεζών. Ποιον ενδιαφέρει η κατάρρευση των τραπεζών, άμα το βάλουμε αριστερά και λαϊκά, έτσι ακριβώς όπως το 62% αντιστάθηκε στην προπαγάνδα εντός εκτός ευρώ, δραχμή ή ευρώ και όλα αυτά τα περί καταστροφής που ακούγαμε. Ένα άλλο καλό που έκανε ο Τσίπρας ήταν και αυτό. Έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος κάθεται και πιστεύει ότι με το όχημα της αριστερής κυβέρνησης
μπορείς να περάσεις πιο εφεσιακά μέτρα από το αν έχεις πάνω το Σαμαρά και το Βενιζέλ. Δεν είναι αριστερά. Αποδεικνύεται κατά αυτόν τον τρόπο ότι αυτά τα οποία λέγονταν χαριτωμένα κάποια πράγματα, τα βλέπουμε να παίρνουν σάρκα και οστά. Εγώ ξέρω αριστερά είναι αυτή, ο αριστερός είναι αυτός ο οποίος έχει κοινωνικές ευαισθησίες. Η ύφεση και η περικοπή συντάξεων και το ξεπούλημα της χώρας είναι κοινωνική ευαισθησία. Σας είπα, δεν είναι αριστερά αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο που στρίβει δεξιά και βγάζει φλάσσα αριστερά. Αλλά στρίβει δεξιά. Και σου λέει, το έκανα για να σε μπερδέψω, ρε φίλε. Αυτή είναι η εκτίμησή μου εμένα. Πάντως αναμένουμε τις εξελίξεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ πια, γιατί νομίζω ότι θα είναι ραγδαίες και νομίζω ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν τα στελέχη, να μιλήσουν στο λαό και φυσικά να μιλήσουν ξεκάθαρα, με πολύ καθαρή γλώσσα, γιατί ξέρετε τι λέει ο κόσμος. Αν τελειώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται η Χρυσή Αυγή. Α, έλα τώρα. Το λέει ο κόσμος, το κουβεντιάζει ο κόσμος και λέει ότι ποια άλλη λύση μπορεί να υπάρξει. Λέγονται... Τι είναι αυτά, όλα λέγονται προς τα έξω και ας ο κόσμος... Ας τώρα σαν ελληνικός λαός στο τρενάκι αυτό το Royal Ghost Train, αυτό με τα φαντάσματα που πέφτει και ανεβαίνει και μπαίνει σε πόρτες. Και το Αμερικανικό κολέγιο έβγαλε ανακοίνωση, λέει, κατανοεί το πρόβλημα της χώρας και κάνει και οικονομικές διευκολύνσεις στους σπουδαστές. Α, στους σπουδαστές. Να ξέρετε τώρα, έχουμε φοβερές αντιδράσεις απέναντι στη λέλαπα αυτή την οικονομική. Ευχαριστώ, είναι ότι όλα θα πάνε καλά. Ό,τι και να γίνει, το νέο μνημόνιο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, κατά την εκτίμησή μου, γιατί... Θα το ψηφίσουν μέχρι την Τετάρτη, γιατί τώρα ήμασταν στην αναμονή, τα ξημερώματα... Τα ξημερώματα, το ξέρω. Το ξέρω αυτό. Το θέμα είναι ότι σου λένε, αν δεν περάσει μέχρι Τετάρτη, όλα αυτά τα 6-6 που πρέπει να περάσει και να δώσουμε το καλό μήνυμα στα άλλα κοινοβούλια των Ευρωπαϊκών κρατών, αναγκαστικά, δεν θα μπορέσει ο Ντράγκη από Τετάρτη και μετά να φέρει τα πακετάκια, γιατί το Eurogroup συνεδριάζει από το απόγευμα. Δεν θα μπορέσει να κάνει όλα αυτά τον Έλα και τα υπόλοιπα ώστε να αποκτήσουν ρευστότητα οι τράπεζες. Και εσείς λέτε ότι έχετε 56 δις στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία τα έχετε δει, είναι φως φανάρι, και ο τσακαλώτος που είναι φως φανάρι για να τα δει και να πει, έλα εδώ ρε Στουρνάρα, τι κάνεις εκεί. Τι είναι αυτά τα χρήματα, πώς βρήκαν τις προάλλες, θυμάστε τη δόση που δεν είχαμε να την πληρώσουμε και λέει, ο Στουρνάρας, λοιπόν, τη στιγμή που βρέθηκαν χρήματα τότε με την αποπληρωμή της δόσης από την Τράπεζα της Ελλάδος, εκείνο το περίφημο κωδικό που είχαμε κάποια δις μέσα, θα πρέπει να καθίσουμε κάτω και να δούμε πόσα δις υπάρχουν σε διάφορους κωδικούς σαν αυτά που έχετε βρει εσείς, και να καθίσουμε κάτω και να τα δούμε ρε παιδιά, τι λεφτά είναι αυτά. Ακούστε τώρα. Ακούστηκε ένα τάκα-τάκα μέσω, τάκα-τάκα. Από το 1945 που μπήκαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πληρώνουμε 40 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο συμμετοχή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επί 70, 28 δις. Τι μας δάνεισε το Δουνουτού, 30 δις. Λοιπόν, δηλαδή δικά μας λεφτά μας δάνεισε, ρε παιδιά. Θα τρελαθούμε. Τα δικά μας αποδοματικά μας δάνεισε, ρε παιδιά. Καθίστε, βάλτε το Λιονιόλιο να δουλέψει. Μιχάλη! Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι γερός. Να είστε καλά, γεια σας.